Σε αυτή την ενότητα θα σταθούμε στο κομμάτι της ναυτιλίας. Κοντά μας έχουμε σήμερα τον κύριο Γιάννη Φαράκλα του allaboutshipping.co.uk. Κύριε Φαράκλα, στην Ελλάδα σήμερα, από καλησπέρα κοντά. Καλησπέρα σας από την πατρίδα. Λοιπόν, να είστε καλά και να ξεκινήσουμε βέβαια με το πώς πήγε σήμερα, πώς κινήθηκαν σήμερα οι δείκτες και στη συνέχεια μπορούμε να πούμε έτσι τα πιο σημαντικά σημεία που είχαμε τη χρονιά που μας πέρασε για την παγκόσμια ναυτιλία. Οι δείκτες κινήθηκαν για πρώτη μέρα μετά από μία πτώση μιας εβδομάδος ανωδικά. Mm-hmm. Έκλεισε ο δείκτης στις 2.208 μονάδες, πάνω 74 από χτες, ναι, που ήταν και η χειρότερη μέρα, ήταν στις 2.134, αλλά είναι μείον 129 μονάδες. Στο σύνολο της εβδομάδας. Από το σύνολο των 2.337 μονάδων που είδαμε την προηγούμενη Παρασκευή. Αυτό λέει πολλά. Πρωτίστως υπάρχει ένα μεγάλο volatility στο Cape Size, τα οποία ανέβηκαν χτες 379 μονάδες και φτάσανε τις 3.875. Αυτό όμως είναι ένα δύσκολο πράγμα, το οποίο δεν μπορεί μια κατηγορία πλοίων να κάνει όλους τους αναλυτάς να ενθαρρύνονται. Λοιπόν, η Κίνα τελείωσε αυτή τη στιγμή τις μεγάλες της παραγγελίες και τώρα τις παίρνει. Άρα, λοιπόν, δεν έχουμε να ελπίζουμε. Μπαίνουμε στην περίοδο μιας θρησκευτικής ανάπαυλας και μετά ακολουθεί και μια ετήσια ιεροτελεστία στην Κίνα που έχουμε το καινούργιο κινέζικο έτος. Έτσι, ναι. Πέφτουμε μετά στην περίοδο που σταματάνε και οι διαλύσεις και όλα αυτά τα πράγματα. Αυτά επηρεάζουν πάρα πολύ την αγορά. Υπάρχει μια μεγάλη εκκρεμότητα, να το πούμε. Αυτά όλα για τον πρώτο μήνα του έτους, λέτε τώρα, έτσι. Και σαν ανασκόπηση να πούμε ότι ένα μεγάλος ρόλος παίζουν σήμερα τα διεθνή ναυπηγεία, τα οποία τους έχουν ξεμείνει πολλά βαπόρια εκεί. Υπάρχει πρόβλημα στις χρηματοδοτήσεις. Σταμάτησαν να έχουμε τις ορθόδοξες, ας το πούμε, εδώ και 15 χρόνια. Ναι. Επανέρχονται, όπως είπαμε, οι Αμερικανοί και οι Ιαπωνέζοι μέσα. Η Ευρώπη δεν μπορεί να το αντέξει. Η Ευρώπη συγκρούεται, διότι η Ευρώπη έχει μέσα τις απεικιοκρατικές χώρες, οι οποίες κάνουν ό,τι θέλουν. Ναι. Με αποτέλεσμα να συνοστίζονται όλοι μαζί και να δημιουργείται μια μεγάλη αστάθεια στις αγορές. Η P3 που μας απασχόλησε θα προχωρήσει, θα προχωρήσει καλά. Ας κάνουν και οι άλλοι ό,τι θέλουν. Το έτος που μας πέρασε, είδαμε δύο σημεία. Ξεπέρασαν τους 1.000 και 2.000 πόντους τα index, το Baltic Dry Index. Mm-hmm. Θετικό μεν αυτό, είναι πολύ μεγάλη άνοδος ποσοστιαία, αλλά δεν είναι ουσιαστική άνοδος. Αφορά δηλαδή μια συγκεκριμένη κατηγορία πλοίων. Αφορά περίπου μια, δηλαδή τα Cape Size και τα Panamax, που είναι δύο μεγάλες κατηγορίες, όταν αυτά ανεβαίνουν, πέφτουν τα άλλα. Ναι. Αλλά το θέμα δεν είναι εκεί, είναι ότι υπάρχει μεγάλος συνωστισμός. Ο πλοιοκτήτης σήμερα έχει να αντιμετωπίσει μεγάλα ημερήσια τρέχοντα έξοδα, μεγάλα τοκοχρεωλήσια. Έχουμε μπει σε άλλους ρυθμούς μέσα. Είναι πολύ δύσκολο. Κάποτε ήταν το equity το οποίο είχε κάθε οικογένεια, γιατί ήταν οικογενειακές εταιρείες, να πάει να αγοράσει, ή οι μεγάλες εταιρείες του εξωτερικού των απεικιοκρατικών βιομηχανικών κρατών βάζαν στον κουρβανά του μέσα λεφτά και δουλεύαν τα βαπόρια τους. Τώρα αυτά έχουν σταματήσει. Και έχουμε ξεμείνει συσσαγωγικά με τις εταιρείες που εισάγονται στα χρηματιστήρια και τις εταιρείες οι οποίες χρησιμοποιούν άλλα funds για να μπορέσουν να σταθούν. Ναι. Ό,τι και να γίνει πάντως, οι ισχυροί θα επιπλέψουν. Αλλά είπαμε, ξεπεράσαμε δύο μεγάλα όρια, των 1.000 και των 2.000 μονάδων. Άρα όλοι, λοιπόν, στο κομμάτι της χρηματοδότησης τώρα πλέον πώς κινούνται οι πλοιοκτήτες? Οι πλοιοκτήτες αναζητούν τις νέες πηγές. Αλλά και οι νέες πηγές βάζουν πολύ μεγάλα ερωτηματικά. Διότι οι επενδυτές αυτοί δεν ξέρουν από την ναυτιλία. Το βλέπουν σαν ένα commodity, σαν ένα χρηματιστήριο. Ναι. Μα δεν είναι το ίδιο πράγμα. Μια επένδυση δηλαδή. Επένδυση. Δεν είναι όμως έτσι. Διότι θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους τα ρίσκα που αντιμετωπίζει εκείνος τον οποίον το ενεπιστεύονται τα περιουσιακά του στοιχεία και αγοράζουν πτωχές. Αλλά και τα μεγάλα groups, εταιρείες που μπαίνουν στο shipping μέσα. Mm. Καλά κάνουν και μπαίνουν, γιατί είναι η μόνη λύση για την αναβίωση της παγκόσμιας οικονομίας. Mm-hmm. Ο πλανήτης γη δεν είναι γη. Τα 3/4 είναι γυαλός, θάλασσα. Και από αυτές τις θάλασσες μεταφέρονται τα μεγάλα και πολλά φορτία. Ό,τι και να γίνει τεχνολογικά στον αέρα, δεν υπάρχει περίπτωση συγκριτικών ανακάμψεων των αερομεταφορών, ούτε 1%. Δεν υπάρχει. Άρα λοιπόν ο γυαλός είναι αυτός ο οποίος θα φέρει σε όλο τον πλανήτη το development. Ο γυαλός όμως συνοδεύεται από μεγάλα αναπτυξιακά έργα, τα οποία πρέπει να γίνουν στα hub ports και στα απλά ports. Σήμερα η διεθνής κοινωνία έχει, σαν ανασκόπηση, έχει καλύτερες συνθήκες. Πάμε για κουρασγέρες. Έχουμε αναπτύξει μεγάλα κρουαζιερόπλια, τα οποία μας βοηθάνε πάρα πολύ. Τα κρουαζιερόπλια αυτά έχουν τεράστιες δυνατότητες, είναι ολόκληρες πολιτείες
και ο καθένας βρίσκει το καλύτερο προϊόν, διότι όλοι έχουν επιλέξει τα καλύτερα καταστήματα, τα εστιατόρια, διαφορετικά δεν μπορεί να πηδήξει το γυαλό μέσα να πάει να βρει κάτι καλύτερο. Άρα λοιπόν υπάρχει μια ποιοτική τουριστική θέση, η οποία τη βρίσκουμε στις κρουαζιέρες. Οι μαρίνες, μεγάλη ιστορία. Ναι. Αλλά ας δούμε το θέμα. Όσον αφορά τις εταιρείες που είναι εισηγμένες. Οι εισηγμένες εταιρείες πήγανε καλά, ναι. Να είμαστε ειλικρινείς. Μερικές εταιρείες βέβαια πέσαν έξω, κάνανε υπολογισμούς, διότι σήμερα υπάρχουν και εταιρείες εισηγμένες, αδελφές θα έλεγα εταιρείες από πλευράς κατηγορίας πλοίων, αλλά είπαμε ότι ένας είναι αυτός που κόβει το νήμα. Δεν είναι πολύ, δεν γίνεται. Για τις ελληνικές εισηγμένες στο εξωτερικό, πώς ήταν η χρονιά? Καλή. Ναι. Δεδομένων των αναλογιών, θα έλεγα και τη λέξη πολύ καλή. Ναι. Οι Έλληνες είμαστε οι καλύτεροι και ασφαλέστεροι μεταφορείς των φορτίων στους ανθρωπότητες. Δεν μεταφέρονται φορτία στην Ελλάδα. Άρα λοιπόν, για να μας προτιμάει όλη η ανθρωπότητα, κάτι καλό θα έχουμε, το οποίο θα πρέπει να εστερνιστούν εδώ και οι κυβερνώντες και οι αντιπολιτευόμενοι και να ενισχυθεί το face της ναυτιλίας, το image της ναυτιλίας. Ναι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και χθες το βράδυ, μιας που το μιλάμε, είσαστε και η γυναίκα εσείς, η γυναίκα της Ελλάδος, η Wist Ελλάς, έκανε το παγκόσμιο της συνέδριο με ομιλητάς, κατά βάση γυναίκες και άντρες βέβαια. Ήταν και ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας, ο Μιλτιάδης, ο Βαρβιτσιώτης. Έγινε ένα πολύ δυνατό debate. Κατάλαβε πολλά ο Υπουργός που δεν του έχουν πει. Και είναι καλό να σκεφτεί ποιες πρέπει να είναι οι πολιτικές που θα ακολουθήσει και εκείνος, γιατί η ναυτιλία δεν είναι ελληνική, είναι διεθνής ναυτιλία. Και ως διεθνή ναυτιλία, έτσι θα πρέπει να την αντιμετωπίσει. Και πάμε στο σημαντικότερο ανασκοπήσεως, ότι όλη η παγκόσμια οικονομία σήμερα βασίζεται πάνω στη διεθνή ναυπηγοεπισκευαστική βιομηχανία. Ναι. Εάν λοιπόν οι τεχνικοί, ας το πούμε, δεν εφεύρουν νέες μεθόδους, θα μείνουμε στα ίδια. Λοιπόν, μετά τις μεγάλες ανακατατάξεις στην παγκόσμια ναυτιλία, από το ιστείο στον ατμό, από τον ατμό στον ντίζελ, και τώρα πάμε για LNGs και διάφορα άλλα, ναι. Όλα αυτά και η τεχνογνωσία η οποία υπάρχει θα αλλάξει τον ρουν της ναυτιλίας. Εμείς η Ελλάδα θα πρέπει να αναπτύξουμε τα ναυπηγεία μας, να τα συνενώσουμε κάτω από μια χρηστή διοίκηση, ναι. Και όπως βιώσατε κι εσείς και εμείς από την τηλεόραση, αυτά τα οποία παρουσίασε η Ελληνική Βουλή, τα οποία είναι απαράδεκτα, και θα θίξω μια γυναίκα, γιατί καμιά φορά και οι γυναίκες να προσέχουν τι λένε, από το ΚΚΕ, η οποία είπε ότι χαθήκανε 2.200 θέσεις εργασίας στο Καρμαγκά. Κυρία μου, λάθος. 6.098 θέσεις εργαζομένων είχε ο Καραμαγκάς. Το πιο πανίσχυρο ναυπηγείο, όχι μόνο της Ανατολικής Μεσογείου, ολόκληρης Ευρώπης υπήρξε κάποτε. Και συνεπικουρούμενο και από το πανίσχυρο ναυπηγείο της Ελευσίνος, το που είχε 2.700 εργαζόμενους, σύν το νεόριο, είχαμε μία ομάδα από 25.000 εργαζόμενους στα μεγάλα ναυπηγεία, τα οποία βοήθησαν το πέραμα, που και αυτό βέβαια αποτελεί μια μεγάλη δυναμική για την Ελλάδα, αλλά θα πρέπει πρωτίστως να σταματήσουμε να έχουμε αντιπαραθέσεις και να αρχίσουμε να χτίσουμε τα βαπόρια μας το 2%, να τα φέρουμε εδώ να τα επισκευάζουμε για να μπορέσουμε να δούμε καλύτερες μέρες. Ωραία. Και πριν κλείσουμε, κύριε Φαράκλα, γιατί μας πιέζει και ο χρόνος, θα ήθελα να μας πείτε ένα γενικό σχόλιο για τη χρονιά που έρχεται όσον αφορά την παγκόσμια ναυτιλία. Καταρχάς, είμαστε ευχαριστημένοι που αρχίζουν και υπογράφουν όλες οι χώρες την MLC, τη Maritime Labour Convention του 2006. Είναι το Corporate Social Responsibility, η κοινωνική ευθύνη για τους ναυτικούς. Χωρίς ναυτικούς δεν υπάρχουν ούτε ναυπηγεία, ούτε βαπόρια, ούτε τίποτα. Πρέπει επιτέλους να καταλάβουμε ότι ο εφοπλισμός είναι εξέβρεση χρημάτων και πληρωμάτων. Και πριν τελειώσουμε την εκπομπή, να ευχηθούμε σε όλους τους ναυτίλους, άνδρες και γυναίκες, που είναι σε όλα τα ελληνόχρητα πλοία. Μην τους ξεχνάμε αυτούς τους ανθρώπους, γιατί χωρίς αυτούς και το μόχθο τους δεν υπάρχει τίποτα. Ναι. Καλά ταξίδια, υπομονή, γιατί θα έρθουν πολύ καλύτερες μέρες, με χρηστές διοικήσεις από την πολιτεία. Και βεβαίως βλέπετε πολύ καλά ότι και οι ενώσεις οι ελληνικές, με παγκόσμια εμβέλεια, μην ξεχνάτε ότι οι Έλληνες που συμμετέχουν στις δύο ενώσεις είναι ταυτόχρονα και μέλη. Προεδρεύουν μάλιστα των διεθνών οργανισμών και αυτό είναι προτιμή της χώρας μας. Δεν υπάρχει άλλη χώρα της οποίας πολίτες της, εφοπλιστές, διευθυντές επιχειρήσεων συμμετέχουν με πρωτέχοντα ρόλο μέσα στα μεγαλύτερα λόμπι της παγκόσμιας ναυτιλίας. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Φαράκλα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την παρουσία σας εδώ. Καλό σας απόγευμα και καλή χρονιά, καθώς θα τα πούμε. Καλές γιορτές με υγεία και όλα να γίνονται.